αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Ξέρεις τι παρατηρούσα. Έγραφε σήμερα, και για Γιουβέντους. Σήμερα σε ένα ναι, γιατί όχι. Σε ένα διάλειμμα της προπόνησης, κάτσε να δω γιατί έκανε το λάθος. Το να πούμε έκανε το λάθος είναι μια ερμηνεία η οποία τη βλέπει και η κόρη μου και τα παιδιά μας. Του δίνει μια κακή πάσα πίσω ο ΣΒΑΠ σε ποιο πόδι. Στο κακό. Στο κακό, στο δεξί. Και μέχρι να πάρει χαμπάρι να γυρίσει, του φεύγει η ισορροπία και του φεύγει το κοντρόλ. Θα μου πεις τώρα τη λεπτομέρεια, ψάχνεις. Μόνιμο πρόβλημα. Ψάχνω τη λεπτομέρεια γιατί όταν είσαι εγκεφαλικός παίκτης στα χαφ, το κουλιαράκι, πώς τον τερματοφύλακα του γυρίζουμε την μπάλα προς το out, θα το γυρίσω την μπάλα στο καλό του το πόδι. Ναι, ναι, ναι. Και όχι προς την αιστεία. Και όχι προς την αιστεία. Αυτό είναι σχέδιο. Άκουμε λίγο. Μίλησα εγώ με προπονητή. Ναι. Και μου λέει, αν του τη δώσεις το καλό το πόδι, πάει προς τα έξω μεριά. Που σημαίνει, αν κάνει το λάθος το κοντρόλ, άμα του βγει μπάλα πλάγιο, το πιο πιθανόν. Μικρό το κακό, οργανωνόμαστε. Εάν δεν του βγει μπάλα πλάγιο, έχει το χρόνο, εγώ που έδωσα τη λάθος πάσα, διαγώνια να καλύψω τη ζημιά. Άρα ξεκινάμε να λέμε το λάθος του κουλιαράκι. Ναι. Αλλά αν μας ακούν προπονητές ή εξειδικευμένοι πάνω στο ποδόσφαιρο, θα πούνε ναι. Για να δούμε τη φάση. Αυτό ήταν ο τελευταίο αποδέκτη. Βεβαίως, ήταν και για τον τερματοφύλακα, γι' αυτό λέμε ότι η μπάλα δεν γυρίζει στο τέρμα, αλλά γυρίζει πλάι. Το διδάσκουν στις σχολές. Ναι. Και οι προπονητές, τους παίκτες. Όμως έγινε παιδιά αυτό το λάθος από τον Κουλιεράκη, αλλά ο Κουλιεράκης όχι μόνο δεν ψάρωσε όπως θα περιμέναμε περισσότεροι σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά κράτησε το ίδιο τέμπο και στο τέλος. Αυτό που λέει ο Γιάννης. Δικαιώθηκε. Άκου παράδειγμα δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι στους Γερμανούς αυτό η αντίδρασή του ότι δεν έπεσε ψυχολογικά θα άρεσε ακόμα περισσότερο και από τον γκολ, ας πούμε, που έβαλε. Λοιπόν, μια μέρα σε μια προπόνηση ήταν ο Κουλιεράκης και μπαίνει ένα σκυλί ζώρικο μέσα. Κανονικό σκύλος. Ναι. Σκύλος δηλαδή που μπορεί να σε ορμήσει. Τσομπανόσκυλο. Ναι, τσομπανόσκυλο. Εκεί στη Μεσύμβρια είναι ένα κουνουποχώρι που προπονεί το ΠΑΟΚ. Πώς τα λένε, τα κουνούπια είναι σαν μοιράζ να πούμε. Ναι. Άμα σε κάτι να σε βαρέσει η γροθιά ο Μπιόκας, παρά να σε κάνει το κουνούπι να πούμε. Εκεί πέρα, τι αμφιβάλλεις. Όχι βέβαια. Ναι, γιατί έχει πάει. Μπαίνει λοιπόν ο σκύλος, φεύγουν όλοι και τα λοιπά και πάω Κουλιεράκης με 40 σφιγμούς. Ναι. Το πιάνει το σκύλο, το χαϊδεύει, το σηκώνει με το ένα χέρι, γιατί είναι πολύ δυνατό παιδί και το βγάζει έξω. Και του λένε τι, λέει δεν νιώθω. Το δεν νιώθω, ξέρεις, σημαίνει. Κρύο αίμα. Είναι το αίμα του κρύο. Γι' αυτό στην εποχή που ζούμε, στην ηλικία, εγώ σου λέω δεν βάζει τον κόλλο. Αλλά μπαίνει, κάνει ράνι. Είναι μεγάλο προσόν. Ναι. Του Κουλιεράκη, εγώ θα του έδινα μία συμβουλή όσο μου πέφτει λόγος. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο γιατί στα χαμηλά μαρκαρίσματα βελτιώθηκε, δεν παίζει με τα χέρια. Αν βρεθεί σε μεγάλο χώρο, και ο Κουλακιώτης, όπως είπε, είναι λίγο αργός, φτιάχνεται. Αν ζούσε ο Νίκος, θα μας έλεγε 10, 20, 30 μέτρα. Δεν θες παραπάνω. Δηλαδή, αν το βελτιώσει, ο Μαυροπάνος στη Γερμανία το βελτίωσε. Το βελτίωσε. Δεν ξέρω, και μη το βελτιώνει. Έριξε τους χρόνους. Αν δεν το κάνει ο ΠΑΟΚ, όπου πάει στην ομάδα, στην Ευρωπαϊκή, θα του το φτιάξουν τα δευτερόλεπτα. Γιατί ρώτησα εγώ γυμναστή, φτιάχνεται. Ο Νίκος μας έλεγε φτιάχνεται. Εγώ ρώτησα γυμναστή. Ναι. Λέει φτιάχνεται. Θέλει ειδικά παπούτσια, θέλει σε ταρτάν. Σε στίβο. Για να το κάνει. Και μετά όταν μπει λέει, από το στίβο, θα το έχει και στο ποδόσφαιρο. Άρα από ό,τι καταλάβα, Νίκο, τον έχουμε σύντομα να μας αποχαιρετάει. Ναι, μάλλον ναι. Μάλλον, έτσι φαίνεται. Είχα δει ένα ρεπορτάζ πριν κάνα μήνα, ένα άθρο που η Γιουβέντους κοιτάζει 3-4 στόπερ πιτσιρικάδες όλη την Ευρώπη και είναι μέσα κι αυτός. Ναι. Δεν λέω ότι θα τον πάρει άμεσα, λέω ότι τον κοιτάζει. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις.